Άλλο τσίφα, ο κόσμος έχει μπερδευτεί και δεν έχει καταλάβει ποιοι χώροι μένουν ανοιχτοί, ποιοι βάζουν κέτο. Ναι. Μπέρδεμα. Μπορείς να μας πεις? Ναι, μπορώ να σας πω. Για πες μας. Χώροι ψυχαγωγίας καταρχήν είναι το νούμερο 1, το οποίο ξεχνάμε. Τι σημαίνει αυτό? Συγκεκριμένα πες μας. Συγκεκριμένα. Τα καταστήματα εστίασης και διασκέδασης θα λειτουργούν πλέον έως τις 12 τα μεσάνυχτα χωρίς μουσική. 6 άτομα να τραπέζι, όχι όρθιοι και με μετρική απόσταση στα τραπεζοκαθίσματα. Λοιπόν, εξαίρεση η παραμονή της πρωτοχρονιάς, οπότε και θα επιτραπεί η λειτουργία των καταστημάτων μέχρι τις 2 το ξημέρωμα. Με όλες όμως τις παραπάνω υπαγορεύσεις. Μέσα λοιπόν στις απαγορεύσεις, με συγχωρείτε, είναι και η απαγόρευση διάρκειας εκδήλωσης πάρτι σε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο για να αποφευχθεί η μεταφορά της διασκέδασης και σε άλλους χώρους. Κοινώς, τα καταστήματα τα οποία θα είναι εστίασης και διασκέδασης θα λειτουργήσουν έως τις 12 τα μεσάνυχτα και χωρίς τη μουσική. Τώρα, εδώ το μπέρδεμα εδώ πέρα τι γίνεται? Τα θέατρα όμως και οι κινηματογράφοι που έχουν μουσική θα λειτουργήσουν κανονικά. Για παράδειγμα, υπάρχουν θεατρικές παραστάσεις που είναι μουσικοχορευτικές παραστάσεις και εκεί ναι, θα λειτουργήσουν κανονικά. Όπως ακριβώς το περιγράφεις, είναι συγκεκριμένοι όμως οι χώροι. Είναι όλα τα θέατρα, ναι, όπως είπες, πράγμα το οποίο, αν θέλεις, εξυπηρέτησε και κάποιους καλλιτέχνες προκειμένου να κάνουν τη δουλειά τους. Όπως, για παράδειγμα, τις τελευταίες ημέρες έχουν στο Παλάς, που είναι κλειστός χώρος με Νατάσα Θεοδωρίδου. Η Νατάσα Θεοδωρίδου, όπως επίσης και η Μαρινέλλα με τον Μάριο Φραγκούλη που θα δώσουν συναυλία εκεί, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Άρα εκεί, λοιπόν, θα μπορούν να πάνε. Μέγαρο Μουσικής, Εθνική Λυρική Σκηνή, όπως επίσης και η στέγη του Ιδρύματος Ωνάση είναι ανάμεσα σε αυτούς τους πολυχώρους, όπως επίσης και τα θέατρα που είναι κλειστοί χώροι και μπορεί κάποιος να παρευρεθεί. Οι υπόλοιποι χώροι διασκέδασης. Θέατρο με μουσική ξέρονται. Επιτρέπεται. Έτσι. Νυχτερινό κέντρο και χώρος εστίασης με μουσική απαγορεύεται. Ρόπαλο. Μάλιστα. Εδώ ερώτημα υπάρχει. Τι θα γίνει με τα καζίνο και τα play-o-pub και τι ώρα θα κλείνουνε? Τι ώρα θα κλείνουνε? Δηλαδή δεν τους έχει πει κάποιος κάτι, δεν τους έχει σταλεί κάτι. Περιμένουμε να δούμε, γιατί σου λέει τώρα εστιατόρας ώρας. Εμένα θα με κλείνει στις 12 η ώρα και τα καζίνο και τα play-o-pub, τι ώρα θα κλείνουνε? Πέρα τους τις 12. Έτσι. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με αυτό, γιατί από ό,τι φαίνεται θα κινηθούν νομικά οι άνθρωποι της εστίασης. Έχουμε λοιπόν βρει τι ακριβώς ισχύει. Από ό,τι φαίνεται, ναι, δεν υπάρχει κάτι περίεργο, παραμένουν έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, τα καζίνο ανοιχτά δεν θέλει. Λέει επιβάρηση, ναι, ειδικός περιορισμός για τους χώρους παιγνίων, το θέμα της κυκλοφορίας συνουσιών, δεν λένε κάτι τέτοιο. Άρα, απλά να μην υπάρχει συνοστισμός. Άρα η μη συγκεκριμενοποίηση των μέτρων να αποδηγεί. Λέει απολύμανση να γίνει, το προσωπικό φέρει υγειονομική... Τι μάσκα να φοράει. Ναι, για το προσωπικό, λειτουργεί μόνο για πρόσωπα που έχουν εμβολιαστεί ή έχουν νοσήσει κατά το τελευταίο τρίμηνο, υποχρεώνται να επιδεικνύουν τον έλεγχο του αυτοπροσωπείας, γενικοί κανόνες. Προς το παρόν δεν αντιλαμβανόμαστε ότι έχει γίνει κάποια αλλαγή και εδώ λοιπόν θα υπάρχει θέμα. Εκτός κι αν είναι κάτι το οποίο ακόμα δεν έχει κοινοποιηθεί. Ίσως ακόμα δεν έχει κοινοποιηθεί.